1,5 μήνα μετά από τις δύο τελευταίες πλημμύρες που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στη Βόρεια Εύβοια, οι άνθρωποι εδώ προσπαθούν να αποκαταστήσουν ό,τι μπορούν για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Φτάσαμε στον αγροτικό συνεταιρισμό των Ροβιών που βρίσκεται δίπλα από το ποτάμι Κούβελος. Ένα ποτάμι που πραγματικά στο πέρασμά του παρέσυρε τόνους από λάδι και από ελιές του συνεταιρισμού μέσα στη θάλασσα. Τόσο ο πρόεδρος του χωριού σου και ο αντιπρόεδρος ζητούν αποζημιώσεις από το κράτος αλλά και από την περιφέρεια να φτιάξει ένα σωστό τοιχείο στο ποτάμι έτσι ώστε να προστατευτεί το κτίριο και οι εργαζόμενοι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν και ο συνεταιρισμός να υπάρχει και να στηρίζει την τοπική κοινωνία του χωριού. Τη δεύτερη φορά, μετά από 15-18 μέρες, μας έρχεται ο Ηλίας. Ο Ηλίας ήρθε να ισοπεδώσει ό,τι είχε μείνει από τον Ντανιέλ. Γελάω ουσιαστικά γιατί... έσπασε... Έσπασε το τοιχείο αυτό εδώ πέρα. Είχε τοιχείο εδώ. Έσπασε το τοιχείο. Μπήκαν τα μπάζα όλα μέσα στο συνεταιρισμό. Πέρασαν από τις τουαλέτες, σπάσαν εδώ, πεταχτήκανε, πήγανε δεξαμενές στη θάλασσα. Ελιές αδειάσαν στη θάλασσα. Αδειάσαν στη θάλασσα και έγινε μια τρελή ζημιά. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια μας έχει πει ότι θα μας φτιάξει ένα τοιχείο εδώ. Πρέπει όμως να είναι τέτοια τα έργα. Απλά πρέπει να επισπευτεί, γιατί το πρόβλημα είναι ότι περιμένουμε χειμώνα. Εδώ πέταγε κορμούς από δέντρα, βλέπετε δεξί, και τι έχει μαζέψει. Ήρθε με τόση ταχύτητα, έσπασε αυτό το φράγμα. Εδώ πέρα είχα κάδες με λάδια, με διάφορα πράγματα, βαρέλια, τα οποία φύγανε. Ήταν εκείνη η πόρτα που βλέπετε εκεί ανοιχτή, περάσαν από εκεί και βγήκαν στη θάλασσα. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα όμως, κύριε Σπύρο. Ήταν δηλαδή τρομακτικό. Όταν λέμε τρομακτικό, οι γυναίκες, να καταλάβετε, είχαμε αποκλειστεί από εδώ γιατί το ποτάμι είχε υπερχυλήσει. Από εδώ κατέβαζε, είχε σπάσει το ποτάμι από ψηλά και κατέβαζε από το δρόμο. Οι γυναίκες ανεβήκαν στο δεύτερο όροφο για να μην έχουμε προβλήματα. Έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα σε εργατικά για να έρθουμε σε μια κατάσταση να μπορούμε να δουλέψουμε. Γιατί κάναμε τουλάχιστον ένα μήνα για να ξεκινήσουμε να υπολειτουργούμε. Γιατί τώρα υπολειτουργούμε ακόμα. Έχει περάσει κοντά στο δίμηνο και υπολειτουργούμε. Έτσι, ακόμα μαζεύω. Αντέχει φέτος ο συνεταιρισμός. Για φέτος πιστεύω θα αντέξουμε. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάρουμε και μια αποζημίωση. Πρέπει να πάρουμε και μια χρηματική βοήθεια. Κάτι πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Έχουμε κόσμο που πληρώνουμε. Έτσι. Υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν παραγωγοί που χρωστάμε λεφτά. Υπάρχουν τρέχνε ένα σωρό έξοδα. Δεν γίνεται έτσι. Τώρα ήρθαμε σε ένα άλλο ποτάμι μέσα στις Ροβιές που γίνονται τα έργα. Εδώ είναι το ποτάμι το κεντρικό του χωριού. Το οποίο επειδή υπήρχε πρόβλημα τόσες σπιτιών με τις ζημιές που δημιουργήθηκαν από τις δύο απανωτές πλημμύρες. Όπως είναι το σπίτι πίσω μας. Ξεκινήσαμε κατευθείαν από το σημείο αυτό που κινδυνεύαν τα σπίτια και δώσαμε τη βαρύτητα η περιφέρεια μαζί με το Δήμο εδώ. Για να θωρακίσουμε τα σπίτια και το χωριό να μην πλημμυρίσει ξανά δεύτερη φορά. Άρα βλέπουμε ουσιαστικά από την αρχή να γίνονται ξανά εδώ. Ξανά επανείδηση των αντιπλημμυρικών αυλάκων, πέστε, ασφάλειας του χωριού από την αρχή, γιατί από τη στιγμή που κάει και το δάσος έχουν αλλάξει τα κυβικά, έχουν αλλάξει όλα. Ήρθαμε ενδεικτικά σε έναν αγροτικό δρόμο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι απροσπέλαστος πραγματικά και με πολύ δυσκολία ακόμη και με τα πόδια, γιατί ολόκληροι κρατήρες πλέον έχουν ανοιχτεί εδώ. Το 90% των δρόμων είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε εδώ και πιο κάτω, κρατήρες. Οι οποίοι να μην μπορούν ούτε τρακτέρ, μα ούτε και κανένα μηχάνημα να περάσει απάνω. Great δεν μπορεί να φτιάξει αυτούς τους δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή με μπολντόζα, να γίνουν τεχνικά αντιπλημμυρικά, να φεύγουν τα νερά έξω, γιατί αν τα νερά πάνε πάλι στο δρόμο, πάλι θα γίνει σε τέτοια κατάσταση, και να ξαναχαλικοστρωθούν. Τα λεφτά πάρα πολλά. Τα λεφτά πάρα πολλά. Ποιος θα τα πληρώσει, περιφέρεια, το κράτος, ο Δήμος, ποιος, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Όμως υπάρχουν περιουσίες, υπάρχουν χωράφια, ελαιόδεντρα, υπάρχουν μελίσια, πυμνιοστάσια. Τι απογίνονται όλα αυτά. Ναι. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αναγκαστικά με τραχτέρ μέσα από χωράφια και από άλλους παράπλευρους δρόμους πηγαίνουν στα πυμνιοστάσια και ο άλλος στα μελίσια του, άλλος στα χωράφια του. Πόσο δύσκολη μπορεί να έχει γίνει η ζωή αυτών των ανθρώπων, κύριε Θοδωρή. Η ζωή των ανθρώπων έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Και με πάρα πολλές ζημιές. Τι εννοώ ζημιές? Όταν ένας ρισκάρει για να περάσει ένα τέτοιο αγροτικό δίκτυο για να πάει στο χωράφι του, μπορεί να χτυπήσει το αυτοκίνητό του, να σκίσει ένα λάστιχο, να κάνει 1,000, ακόμα και να χτυπήσει και ο ίδιος. Πιέζουμε, χτυπάμε πόρτες, άρα η προτεραιότητα είναι να θωρακιστεί το χωριό.